Με ναύτεξη από το ναυτικό σταθμό Ηρακλείου, απάντησε η Αθήνα στην απόφαση της Άγκυρας να στείλει το Roots Race στην περιοχή νοτίως του Καστελόριζου. Η ελληνική αντιναύτεξ τονίζει ότι η Τουρκία προχωρά σε μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή που καλύπτεται από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μια μισή περίπου ώρα διήρκησε το έκτακτο κησέα που συγκάλεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Μαξίμου και όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε επισκόπηση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και εξετάστηκαν οι τρόποι αντίδρασης στην τουρκική προκλητικότητα. Η Τουρκία αποδεικνύει στην πράξη ότι οι δηλώσεις περί ετοιμότητας για διάλογο είναι προσχηματικές, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε σχετικά τις Βρυξέλλες με τον ύπατο αρμοστή της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, να εκφράζει την ανησυχία του για τις τουρκικές κινήσεις. Για λάθος μήνυμα από την πλευρά της Τουρκίας έκανε λόγο η κυβέρνηση της Γερμανίας. Η τουρκική ναύτεξ εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας, προβλέποντας έρευνες του Roots Race σε περιοχή νοτίως της Μεγίστης για μία περίοδο έως τις 23 Αυγούστου. Παράλληλα, σε ισχύ παραμένει η τουρκική ναύτεξ για άσκηση με πραγματικά πυρά στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο. Με tweet του, ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Fatih Donmez, ανακοίνωσε ότι το Roots Race αναχώρησε από την Ατάλεια και έφτασε στην περιοχή όπου θα κάνει έρευνες. Μάλιστα, έδωσε στην δημοσιότητα πλάνα του Roots Race, υποστηρίζοντας ότι έχουν ληφθεί από την επίμαχη περιοχή. Ο Fatih Donmez διακήρυξε ότι οι προσπάθειες στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Τουρκίας θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή. 83 εκατομμύρια είναι πίσω σου ο Roots Race, καταλήγει ο Fatih Donmez.